έστεδε και των θηρίων ως αέλιεν ομοφαγέοντας, πριν γεδί διόνυσον ελθύν εστιν χώραν των Ινδών. Το καταλαβαίνουμε, σιτέεστε, σιτέωμε, σημαίνει τρόπο. Σιτέωμε. Σιτέωμε, σιτούμε, σημαίνει τρόβομαι. Τρόβομαι. Τρόβομαι και εγώ, τι να κάνω. Λοιπόν, ο σίτος είναι το σιτάρι όπως ξέρουμε, αλλά είναι και γενικότερα η τροφή. Οπότε, ο σίτος λοιπόν, λέει λοιπόν, όσα εκ των θηρίων έλιεν, τι είναι αυτό το έλιεν, κάτι τέτοιο θέλω αστεράκια και να μου τα μάθετε. Ερώ, ερέο ερώ, ένα ύλον είναι, ένα ύλον, ένας αόριστος βήτα, ύλον. Ερέω ερώ, συλλαμβάνω, κυριεύω, σκοτώνω. Συλλαμβάνω, κυριεύω, σκοτώνω. Ερέω ερώ. Το ύλον είναι σκότωσα, κυρίευσα, συνέλαβα, έπιασα, εδώ είναι έπιασα. Όσα εκ των θηρίων έπιαναν, έτσι, τα έτρωγαν, πώς τα έτρωγαν, σιτίστε, ομοφαγούντας. Τα έτρωγαν, ομά. Πότε αυτό, πριν βεβαίως, γε, ελθύν των Διόνυσων εστιν χώραν των Ινδών. Προτού να πάει ο Διόνυσος στη χώρα των Ινδών, όσα θηρία έπιαναν τα έτρωγαν ομά. Άλλο κείμενο από τον Στράβωνα. Λοιπόν, εισί δε και άλλε περί την Βρετανική νήσι, γύρω από την Βρετανία, έτσι, υπάρχουν λέει και άλλα νησιά. Η Έρνη, ας πούμε. Η Έρνη ποια είναι? Η Ιρλανδία. Ιρλανδία. Περί εις ουδέν έχομεν λέγειν σαφές, για την οποία δεν έχουμε να πούμε κάτι ξεκάθαρο, πλην ότι αγριότεροι των Βρετανών εισίν. Αυτό το υπάρχουσιν με την έννοια του υπαρκτικού ημί. Εκτός του ότι είναι πιο άγριοι από τους Βρετανούς, οι κατοικούντες αυτήν. Το καταλαβαίνουμε. Ό,τι ήταν αυτό τώρα. Ο Στράβων τώρα είναι, μιλάει για παλιά, έτσι. Δεν νομίζω να γράφει για την εποχή του που είναι 50 χρόνια πριν Χριστού και 50 χρόνια μετά Χριστόν. Εκείνα τα χρόνια έζησε ο Στράβων. Λοιπόν, τώρα αν συνέβαινε ακόμα και εκείνη την εποχή, λέει λοιπόν ότι οι κάτοικοι της Βρετανίας είναι άγριοι, αλλά οι κάτοικοι της Ιρλανδίας, της Ιέρνης, είναι αγριότεροι. Και όχι μόνο, ανθρωποφάγοι όντες και πολυφάγοι. Τρώνε ανθρώπους και τρώνε και πολύ. Και τρώνε και πολύ. Τους τε πατέρας τελευτίσαντας κατεστήν. Όταν πεθαίνουν οι πατέρες, τους τρώνε εν καλό τη θέμενη. Υπογραμμίστε το, είναι τρόπος που λέγει, όπως έχουμε και εμείς διάφορα σχήματα λόγου, θεωρώντας το καλό. Θεωρώντας το αυτό καλό. Και φανερός μίζγεστε τεστε άλλες γυναιξί και μητράσι και αδελφές. Λοιπόν, το γε της ανθρωποφαγίας και σκυθικών είναι λέγεται. Φεύγουμε από τη Βρετανία, πάμε στους σκύθες τώρα και οι σκύθες το συνηθίζουν αυτό, να τρώνε ανθρώπους και εν ανάγκες πολιορκητικές και οι Κελτοί και οι Ήβυρες και άλλοι πλοίονες ποιήσε τούτο λέγονται. Και άλλοι πολλοί κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτά μας λέει ο Στράβων και είναι εγκυρωτάτη πηγή. Λοιπόν, Διογέννης Λαέρτιος, τους δε Χαλδαίους περί αστρονομίαν και πρόρισιν ασχολείστε. Οι Χαλδαίοι λοιπόν ασχολήθηκαν με την αστρονομία και την πρόρισιν. Τι είναι η πρόρισις? Πρόβλεψη. Ναι, η πρόβλεψης. Η πρόρισις της προρίσεως. Μπράβο. Η πρόρισις της προρίσεως. Προ
και οι ρίσεις. Τι είναι οι ρίσεις της ρίσεως? Είναι ο λόγος, οι κουβέντες που λέμε, οι ρίσεις. Έτσι, παρησία λέμε, τα είπε όλα. Ό,τι είχε να πει τα είπε όλα, είχε παρησία. Αυτό είναι από το ρέο. Η ροή του λόγου. Έτσι, ρέο. Με αναγραμματισμό τι μας έδωσε? Ερώ. Θα τα πω όλα. Μέλλοντας, ερέω ερώ. Ήρω, ο ιρμός του λόγου. Ρήμα, οι λέξεις, το ρήμα. Λοιπόν, τους Χαλδαίους λένε ότι περί αστρονομίαν και πρόρησιν μαντίαν ασχολείστε. Και όσιον νομίζει, μητρή ή θυγατρή μίγνηστε. Και θεωρούν όσιο, έτσι ιερό και όσιον, δηλαδή θεμητό και υπό των θεών, να σμίγουμε τη μητέρα και τη θυγατέρα τους. Αυτά τα λέει ο Σωτίων στο 23ο βιβλίο. Ωραία, μας λέει και την πηγή του. Συνεχίζει. Στο 23ο τι θα πει? Ορίστε. Όπως στο 23ο βιβλίο τα αναφέρει ο Σωτίων. Μας λέει εδώ ο Διογέννης Ολαέρτιος ποια είναι η πηγή του. Μπράβο, την βιβλιογραφία του. Ωραία. Λοιπόν, στη σελίδα 188 βλέπουμε αυτά τα κείμενα ως πληροφορία, έτσι, γιατί πρέπει να την ξέρουμε αυτή την πληροφορία. Πέρσε μεν, ου κάτοπον ηγούνται θυγατρή μίγνηστε. Έλληνες δε εκθεσμών. Εκτός θεσμών, ιερών και οσίων, έτσι. Και η μασαγέτε ως φυσί και εύδοξος, ο εύδοξος ήταν και η πηγή του Στράβωνος, και εύδοξος εν τη πρώτη της περίοδου, κοινά σε έχουση τας γυναίκας. Οι Έλληνες δε ου. Οι μασαγέτε, οι Μογγόλοι, έχουν κοινές τις γυναίκες. Οι Έλληνες όχι. Το καταλάβαμε, έτσι. Ωραία. Τι μας λέει τώρα παρακάτω ο Πλούταρχος? Η παρίσα της, Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο. Mm. Λοιπόν, γη με την κόρην εαυτού έπεισε η παρίσα της, έπεισε τον Αρταξέρξην, τον γιο της, έτσι, να παντρευτεί την κόρη του και γνησία να αποδείξει γυναίκα και να την κάνει γυναίκα του επίσημα. Χαίρινε άσαντα εις τας δόξας των Ελλήνων και εις τους νόμους των Ελλήνων. Τι σημαίνει εώ χαίριν? Αφήνω για. Εώ χαίριν. Τρόπος του λέγειν, σχήμα λόγου, αδιαφορώ. Εώ χαίριν. Για χαρά, χαιρετίσματα, αυτά που λέμε τώρα, άδεια. Ήρθε και έφτασε πάλι η εποχή να λέμε τι, άντε γεια. Ναι, ναι, ναι. Και το λένε... Με αυτή την έννοια το λένε, αδιαφορώ. Το λέει ένας χαρακτηριστικός. Ξέρουμε, ξέρουμε όλοι ποιος το λέει, αλλά να που γύρισε το DNA. Αυτός δεν έχει διαβάσει. Ναι, είναι και αυτό. Ότι οπότε του βγαίνει αθόρμητο. Λοιπόν, εώ χέρι, να θυμάστε αυτή τη φράση, υπάρχει σε πολλά κείμενα, αντί να πούνε αδιαφορώ, δεν με νοιάζει καθόλου για κάτι, λέμε εώ χέρι. Λοιπόν, αδιαφορώντας λοιπόν, ναι, τρόπος του λέγει, σχήμα λόγου. Η παρίσα της λοιπόν αδιαφόρησε για το τι θα πούν οι Έλληνες, αλλά και για τους νόμους των Ελλήνων. Η δόξα είναι η γνώμη των πολλών, έτσι. Ουδενή Ελλήνων προς τρόπου, βάρβαρα εξασκήν, ήθη, μας λέει ο Φιλόστρατος, σε κανέναν από τους Έλληνες, δεν συνηθίζεται, δεν υπάρχει ούτε ρήμα εδώ, ούτε τίποτα, δεν εφαρμόζουν βαρβαρικά ήθη, δεν υπάρχουν σε κανέναν από τους Έλληνες βαρβαρικά ήθη. Παραβάλλουμε και την ρίση του Παυσανία, όταν μετά την νίκη στις πλατεές, του πρότειναν να ατιμαστεί το νεκρόν σώμα του Μαρδονίου. Την ξέρουμε την ιστορία, μάχη Πλατεών, ναι, έτσι. 479 π.Χ. εκεί σκοτώθηκε ο Μαρδόνιος, ο οποίος υποκίνησε τα πάντα, τέλος πάντων. Τα, είπε ο Παυσανίας, τα πρέπει βαρβάρης μάλλον ή έλυση. Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά, γιατί αρμόζουν στους βαρβάρους παρά στους Έλληνες. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, τι μας λέει? Ο Σύριδος επινοησαμένου και την κατεργασίαν των καρπών,
Ο Όσιρης στην Αίγυπτο, έτσι. Ναι. Όσιος και ιερός, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι, ναι. Ο Όσιρης, ο Θεός Διόνυσος, επινοησαμένου. Αφού επινόησε και την κατεργασία των καρπών, δηλαδή τους υπέδειξε ότι αυτά τα βλέπετε εδώ πέρα. Αυτά είναι σταφύλια, μπορείτε να τα φάτε, δεν είναι επικίνδυνα και θα σας δείξω πώς θα παράγετε και κρασί. Ιδέως μεταθέστε πάντας την τροφή. Εις πάντας σε όλους μετέβαλε και με ευχάριστο τρόπο, ιδέως, ειδονή, έτσι, το θυμόμαστε αυτό πια, την τροφή διατέ την ειδονήν της φύσεως των ευρεθέντων. Δηλαδή με ευχαρίστηση όλοι δέχτηκαν να μεταβάλουν την τροφή τους, γιατί αυτά που ευρέθησαν ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Και δια το φαίνεστε βέβαια υπάρχει συμφέρον απέχεστε της καταλήλων ομότητος. Και του συνέφερε κιόλας, υπήρχε συμφέρον γιατί απήχων, έτσι, από την μεταξύ τους σκληρότητα, ομότητα, δεν έτρωγε πια ο ένας τον άλλον. Απίστων δε φαινομένων, μας λέει πάλι ο Διόδωρος Σικελιώτης, απίστων δε φαινομένων, πολλής των ηρημένων και μη ήθης παραπλησίων, δηλαδή, αν και θα φανούν φαινόμενα, αν και θα φανούν άπιστα, απίστευτα, απίστευτα, πολλά από αυτά που έχουν λεχθεί και παραπλήσια με παραμύθια, πολλό παραδοξότερα φανίσεται, Αττική Σύνταξη, πολλό παραδοξότερα φανίσονται τα μεταταύτα ρυθισόμενα. Πολύ πιο παράδοξα, αλόκοτα θα φανούν αυτά που θα λεχθούν μετά από αυτά που σας φάνηκαν απίστευτα, δηλαδή ακούστε και τη συνέχεια. Λιμόγαρ ποτέ, κάποτε, αόριστο έτσι. Κάποτε λοιπόν, λιμό πιεζομένων κατέγυπτων, φασίν λένε, πολλούς αλλήλων μεν άψαστε δια την ένδυα. Άψαστε. Αυτό. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Απαρέμφατο αορίστου α, άπτο με το ρήμα, και όταν λέω άπτο με, αγγίζω και σκοτώνω κιόλας. Μπορεί να είναι εχθρικό το άγγιγμα αυτό, με κακές διαθέσεις, οπότε εδώ είναι και σκοτώνω, είναι και τρώω, πιάνω κάτι και το τρώω, άπτο. Από το άπτο, αν κάνω τη δασία κάπα, γίνεται κάπτο. Ναι. Και αν κάνω το κάπα, χι, κουγουχού, γίνεται χάπτο, χάφτο. Άπτο λοιπόν σημαίνει και τρώω. Άπτο σημαίνει και τρώω. Το πιάνω και το τρώω. Έχει όλες αυτές τις κινήσεις μέσα. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν λένε ότι στην Αίγυπτο πιέζονταν, τους είχε κόψει λόρδα που λέμε τώρα, από λιμό. Τι είναι ο λιμός? Με γιώτα είναι πείνα. Έτσι πιέζονταν από την πείνα και λέγεται λοιπόν ότι δια την ένδυαν, η ένδυα τι είναι, εξαιτίας της ελλείψεως, έλλειψης, στέρησης, έτσι, εξαιτίας της ελλείψεως τροφής, τι έκαναν, άψαστε πολλούς αλλήλων. Πάρα πολλοί έφαγαν ο ένας τον άλλον, έτσι, τρώγονταν, έτρωγαν ο ένας τον άλλον. Αλλά των αφιερωμένων ζωών, το παράπαν, μηδέ αιτίαν σχήν μηδένα προσενεινέχθε. Από τα ζώα όμως που ήταν ιερά, αφιερωμένα, έτσι, στους θεούς, το παράπαν καθόλου, εντελώς, σε κανέναν δεν κατηγορήθηκε αιτία έχω, είναι αιτίαν έχω, ίσον, αιτιάωμε, αιτιώμε, κατηγορούμε. Αυτό σημαίνει αιτίαν έχω για κάτι, δηλαδή κατηγορίαν δέχομαι για κάτι. Δεν κατηγορήθη κανείς, τι προσενεινέχθε. Τι είναι αυτό το προσενεινέχθε τώρα? Δεν είναι, είναι παρακείμενος. Είναι παρακείμενο παρέμφω.
Βεβαίως, απαρέμφατο παρακειμένου προς ενηνέχθε, τέλειο, του ρήματος... Φέρω. Ωραία, προσφέρομαι. Αφού είναι και χθε, είναι μέση φωνή. Προσφέρομαι. Κυριολεκτικά, να δούμε την κυριολεκτική χρήση της γλώσσης μας. Φέρομαι, κινούμε, μεταφέρομαι προς κάποιον. Πλησιάζω. Πλησιάζω. Προσφέρομαι σημαίνει πλησιάζω. Οπότε, κανείς δεν κατηγορήθηκε ότι πλησίασε έστω και ένα. Το παράπαν, καθόλου, καθόλου. Ούτε ένα από τα ζώα τα αφιερωμένα. Προτίμησαν να αφήσουν τα ζώα ζωντανά, έτσι, και να φαγωθούν μεταξύ τους. Προσενηνέχθε.